Θα έρθουμε τώρα στην διεθνή επικαιρότητα. Βρισκόμαστε στις ημέρες σχολιασμού, στην καταγραφή των όσων συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα με την επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν στην Ελλάδα, τις διακήρυξεις που συνυπέγραψαν με τον κύριο Μητσοτάκη, τα μνημόνια συνεργασίας τα οποία εξειδικεύουν τη διακήρυξη αυτή, αλλά και τα όσα πιθανώς δεν συζητήθηκαν, τα όσα αφέθηκαν εκτός κουβέντας. Θα έχουμε την μεγάλη χαρά να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, ο οποίος είναι διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Οθωμανολόγος, Τουρκολόγος και νομικός. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλησπέρα κύριε Ξεδόλτε, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Επειδή είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με αρκετούς επιστήμονες αυτές τις ημέρες για το θέμα, προσπαθούμε να διαχωρίσουμε την κουβέντα σε δύο κατηγορίες, τα όσα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν και τα όσα έμειναν εκτός κουβέντας. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Ποια είναι τα σημαντικότερα σημεία από τα όσα όντως μπήκαν στο τραπέζι, συζητήθηκαν και υπήρξε μια συμφωνία. Και η συμφωνία αυτή καθεαυτή, η διακήρυξη, βάζει σε άλλο δρόμο, σε διαφορετικό μονοπάτι σχέση των δύο χωρών, είναι μια εξέλιξη ή κάτι άλλο? Αν και έχω κληθεί πρωτίστως με την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα σχετικά με τους Οθωμανούς και τους Τούρκους, Οθωμανούς έχουμε μέχρι το 1923, μια πολυεθνική αυτοκρατορία. Από το 1923 και μετά έχουμε τη Νέα Τουρκία, που 29 Οκτωβρίου τώρα το 2023 γιόρτασε τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτός ο διαχωρισμός, Οθωμανοί και Τούρκοι. Θα προτάξω στην απόψινή μας κουβέντα περισσότερο την νομική μου ιδιότητα, γιατί ακριβώς το θέμα χρήζει νομικής επεξεργασίας. Να πω όμως εδώ ότι σήμερα είναι και τα 80 χρόνια από το μεγαλύτερο ολοκαύτωμα αμάχων στην Ελλάδα που έκαναν οι Βέρμαχτ, οι Ναζί, το 1943, 13 Δεκεμβρίου 1943. Ήταν όταν ξεκληρίστηκε όλος ο άρεν πληθυσμός των Καλαβρίτων και των Γύρωθεν χωριών στην Πελοπόννησο, από 13 ετών και πάνω μέχρι υπέργυρη, και βάλανε φωτιά να κάψουν στο σχολείο τα γυναικόπαιδα, τα οποία και γλίτωσαν. Συνολικά η Ελλάδα υπέστη από την τριπλή κατοχή Βουλγάρων, Ιταλών, Γερμανών 146 λοκαυτώματα. Καταστράφηκε πλήρως ο στόλος της, ο εμπορικός. Εκλάπησαν τα χρήματα από τις τράπεζες και ο χρυσός, ό,τι δεν φυγαδεύτηκε. Και πήρε και ένα δάνειο το οποίο δεν επέστρεψε ποτέ. Όλα αυτά δεν έχουν αποκατασταθεί μέχρι σήμερα και είναι θέμα πολιτικής βουλήσεως, δεδομένου ότι τα εγκλήματα τέτοιου είδους γενοκτονίας, όπως κατά των ποντίων, τον μικρασιατικού ελληνισμού και βεβαίως της κατοχής, δεν παραγράφονται ποτέ και πρέπει κάποτε να διεκδικηθούν από την φίλη σήμερα και σύμμαχο Γερμανία και πρέπει να λάβει τις ευθύνες της. Συμπληρώνω την παρένθεσή σας για να πω ότι πολλά από τα λοκοταυτώματα έγιναν στην Δυτική Μακεδονία, ανεξίτηλα τα στίγματα και στην περιοχή μας από εκείνη την περίοδο. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν δεν έχουν αποκατασταθεί και επειδή οι Γερμανοί ήταν οι σύμβουλοι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο των Οθωμανών και αργότερα των Τούρκων, όταν γινόταν οι γενοκτονίες εκεί και στη συνέχεια τους ξαναβρήκαμε μπροστά μας στην κατοχή, να πούμε τα εγκλήματα αυτά δεν έχουν παραγραφεί ούτε του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού, ούτε αυτά τα κατοχικά. Είναι θέμα πολιτικής βουλήσεως. Τώρα, για να δείτε πώς συνδέεται αυτή η οδυνηρή επέτειος, η σημερινή, μαζί με αυτό το οποίο μόλις συζητάμε, πολλά πράγματα και συμφωνίες που ξεκινούν τότε από τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, συνεχίστηκαν με τη συνθήκη των Παρισίων το 1947 μετά την κατοχή και την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στον κύριο κορμό της Ελλάδος, φτάνουν μέχρι σήμερα και βεβαίως αφού μεσολάβησε και το πρόγκρομ το 1955 στην Κωνσταντινούπολη, το 1959 οι συνθήκες Ζυρίχης Λονδίνου, στη συνέχεια το 1974 στην Κύπρο, το 1996, πώς έρχεται η αλυσίδα, η αλυσίδα της ιστορίας έρχεται σε μια συνέχεια και δεν πρέπει να είμαστε άμυροι αυτής και να μην τη δίνουμε σημασία, γιατί συνδέονται τα γεγονότα. Έτσι λοιπόν, μιλώντας για την διακήρυξη των Αθηνών, να πούμε το εξής. Όπως λέει το Διεθνές Δίκαιο, όπως και αν ονομάζεις μία συμφωνία, ουσιαστικά είναι τρίτη. Είναι συμφωνία. Μπορεί να την ονομάσεις διακήρυξη. Δεν διακηρύχθηκε η Επανάσταση, για να ονομάζεται διακήρυξη. Είναι μία διακήρυξη ουσιαστικά φιλίας, θέλει να πει. Αλλά αν τη δούμε στενά, νομικά, πρόκειται για μία συμφωνία. Αυτή η συμφωνία, πάλι την ορίζει το Διεθνές Δίκαιο, τι είδους, και τη χαρακτηρίζει τι είδους συμφωνία είναι, είναι informal. Informal σημαίνει είναι άτυπη. Δεν είναι φόρμα, τυπική συμφωνία. Γιατί ορίζει το Διεθνές Δίκαιο ότι μπορεί να υπογράφονται τέτοιου είδους συμφωνίες άτυπες και θα πω το χαρακτήρα τους? Γιατί όταν τα μέρη, τα συμβαλόμενα ή αντισυμβαλόμενα, δεν είναι ακόμα έτοιμα να υπογράψουν οριστικές συμφωνίες,
τους δίνει το δικαίωμα της λεγόμενης δημιουργικής ασάφειας. Το ευρύ κοινό έχει ακούσει τον όρο από τον Γιάννη Βαρουφάκη, αλλά δεν είναι του Γιάννη Βαρουφάκη, είναι του διεθνούς δικαίου και ορίζεται και στο δίκαιο, έτσι, ξερά στο δίκαιο, αλλά και στην οικονομία του συναντάμε. Όσοι δεν είναι αξιωματικοί και μας έχουν ακούσει και έχουν φυτέψει σε σχολεία του ΝΑΤΟ, γνωρίζουν ότι και εκεί πέρα διδάσκονται για τις τέτοιου είδους συμφωνίες, που είναι ένα πρόκριμα, αν θέλετε, δημιουργικό, ασαφές αρχικά, για να οδηγήσει σε μια τυπική συμφωνία. Τι σημαίνει αυτή η συμφωνία? Σημαίνει ότι είναι τίποτα, μπορεί να είναι εν μέρη ισχυρή στα μέρη, στα σημεία τα οποία ενδιαφέρει τα μέρη να τα προεκτείνουν, μπορεί να γίνει και τυπική, ολόκληρη ή μερικώς, ή να ανακληθεί ολόκληρη. Άρα λοιπόν, παίζει κάποιο ρόλο αποδεικτικό ενώπιον κάποιου δικαστηρίου, διεθνούς οργάνου? Ναι, είναι τεκμήριο, είναι απόδειξη. Και για να θυμίσω στον κόσμο και για να το καταλάβουν με απλά λόγια, η κρίση του κόλπου, τότε επί Κέννεντι και Σοβιετικών, στην Κούβα, με τους πυράβλους στην Κούβα, λύθηκε το πρόβλημα με μια άτυπη συμφωνία. Και αν πιστέψουμε και τα απομνημονεύματα του Τσόρτσιλ, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο κόσμος χωρίστηκε στα δύο, σε ζώνες επιρροής Σοβιετικής Ένωσης και του Δυτικού κόσμου, επάνω σε μια χαρτοπετσέτα. Δηλαδή σε μια άτυπη συμφωνία χωρίστηκε ο κόσμος στα δύο, σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του Τσόρτσιλ. Άρα λοιπόν και οι άτυπες συμφωνίες παίζουν το ρόλο τους, αν και εφόσον τα συμβαλόμενα μέρη θέλουν να τις στηρίσουν. Εν προκειμένου λοιπόν, ας αξιολογήσουμε ποια είναι τα συμβαλόμενα μέρη. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία ανοίξει Ευρωπαϊκή Ένωση, Δυτικό Πολιτισμό, και πάντοτε τηρεί το λόγο και τις υποσχέσεις της. Πάντοτε τίνει χείρα φιλίας στην Τουρκία και ουδέποτε απείλησε την Τουρκία. Ούτε μπορεί κάποιος να λογίσει ως απειλή την άσκηση των δικαιωμάτων των κυριαρχικών που έχει η Ελλάδα, που πηγάζουν πάλι μέσα από το διεθνές δίκαιο, όπως είναι παραδείγματι η επέκταση των χωρικών της υδάτων. Από την άλλη μεριά, έχουμε να κάνουμε με μια Τουρκία η οποία είναι σταθερά αναθεωρητική και σταθερά μια χώρα η οποία δεν τηρεί τις υποσχέσεις και τους λόγους τους. Γιατί έχουμε κάνει μια λίστα ολόκληρη από το 1952 και μετά. Μην πάμε πίσω στη Λοζάνη και στην, στο Μοντρέ ή στον Παρισίον. Ας πάμε από το 1947 των Παρισίων και μετά, που δεν μετήχε βέβαια η Τουρκία τότε, αλλά ας πάμε από εκείνη την εποχή, από το 50, αν θέλετε, από το 1952, την ίδια μέρα που μπήκαμε στο ΝΑΤΟ και οι δύο χώρες. Έχουμε υπογράψει πάμπολες, είναι δεκάδες συμφωνίες, μερικές ή γενικές που έχουμε υπογράψει. Αυτός ο οποίος συνήθως δεν τις στηρεί, και αναγκάζεται μετά και η Ελλάδα να μην τις ακολουθεί μονομερώς, γιατί έχει παναχωρήσει η Τουρκία, είναι η Τουρκία. Αυτή λοιπόν η Τουρκία διοικείται από τον Μάρτιο του 2003, δηλαδή το Μάρτιο του 24, τώρα σε τρεις μήνες, θα κλείσει 21 χρόνια. Διοικείται αποκλειστικά τον πρόεδρο Ερντογάν. Τρεις θητείες ως πρωθυπουργός και τρεις τώρα ως πρόεδρος. Άρα λοιπόν η Τουρκία των τελευταίων 21 ετών έχει ονοματεπώνυμο. Λέγεται Ερντογανική Τουρκία. Άρα λοιπόν η Ερντογανική Τουρκία δεν τηρεί το λόγο της, και όχι γενικώς μια Τουρκία, γενικώς και αορίστως. Η Ερντογανική Τουρκία δεν τηρεί το λόγο της. Άλλη μια φορά του δώσαμε την ευκαιρία να τον πιστέψουμε και να έχει μια ευκαιρία να δούμε τις καλές του και αγαθές προθέσεις. Ας πάμε να δούμε τώρα ένας αναθεωρητής, ένας ο οποίος δεν τηρεί το λόγο του στις συμφωνίες του και τις φιλίες του, γιατί αυτή τη στιγμή ξαναήρθε να ζητήσει χείρα φιλίας ο Ερντογάν. Πριν πάμε σε αυτό, να ρωτήσω μόνο αν είναι δεσμευτική η διακήρυξη αυτή για τις δύο πλευρές, πέρα από την χρησιμοποίησή της ως τεκμήριο σε έναν τρίτο, ως αντικείμενο διεκδίκηση. Είναι δεσμευτική, δεσμεύει τις δύο χώρες? Δεν είναι δεσμευτική, αλλά όπως είπα προηγουμένως, αν ποτέ πηγαίναμε ενώπιον τρίτου οργάνου, θα χρησιμοποιούνταν ως τεκμήριο. Κατανοητό. Κατανοητό. Παρακαλώ, συνεχίστε. Από εκεί και πέρα, γιατί δείχνει προθέσεις. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος Ερντογάν, η Ερντογανική Τουρκία, είναι βαθιά αναθεωρητική. Έχει αυτό το πρόσωπο, δηλαδή το γνωρίζουμε. Αλλά φοράει και δύο προσωπία, καιροσκοπικά και κατά το δοκούν. Μια φοράει το προσωπείο της φιλίας, μια φοράει και παράλληλα μπορεί να το φοράει το προσωπείο του Νταΐ, του θυγόμενου, του απειλητικού. Αυτή τη στιγμή έχει φορέσει το προσωπείο του απειλητικού Νταΐ κατά του Ισραήλ, το φόρεσε και στιγμία μέσα στο Βερολίνο σαν Σόλτς, αλλά στην Ελλάδα φόρεσε τώρα το προσωπείο της φιλίας, ενώ μέχρι πρότινος φορούσε το προσωπείο του απειλητικού. Γιατί το κάνει αυτό? Οι λόγοι είναι οι εμφανείς, τώρα μην σας πάω το χρόνο. Οι εμφανείς είναι πρώτον γιατί πρέπει να βρει καινούργια αεροπλάνα, είναι αναβαθμίσει αυτά που έχει, γιατί δεν έχει πλέον την ισχύ, την υπεροχή στους εθέρες. Και δεν θέλει να διακινδυνεύει
τους πιλότους του αφενός, αφετέρου να μην πέφτει το ηθικό τους, διότι οι αερομαχίες ιτώνται συνεχώς από τους Έλληνες πιλότους. Επομένως πέφτει το ηθικό τους και δεν θέλει πλέον να τους έχει σε τέτοιου είδους ψυχολογική πίεση. Αλλά μέχρι να βρει και τα αεροπλάνα. Όταν βρει τα αεροπλάνα, εδώ είμαστε πάλι να το ξανακούσουμε να λέει πάλι ότι θα έρθει νύχτα ξαφνικά. Περαιτέρω όμως υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα κατόρθωσε με τα παράπονα που έκανε και τις ενστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα όργανα και στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ από το 2020 και μετά που είχαμε έρθει τότε στη λεγόμενη επικούμβηση και στα πρόθυρα πολέμου όπως θυμόσαστε με το Ρούτσερ Ρεΐς και το Γιαβούς κτλ. Κατόρθωσε να επιβληθούν, αργούν τα όργανα, αλλά επιβάλλονται να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία με την έκθεση Μπορέλ που είδαμε όλοι πριν 10 μέρες, περίπου 15, η οποία ήταν κόλαφος. Εκεί λοιπόν η Τουρκία περιμένει να πάρει χρήματα για το προσφυγικό, για την ανοικοδόμηση της πληγήσας περιοχής στο Χατάι, της σύνομο πληγήσας περιοχής, και περιμένει να δει και τι θα κάνει και με τα F-16 που σχετίζεται βέβαια και με τον ΝΑΤΟ και με τις ΗΠΑ. Στην παρούσα στιγμή το καλό της πρόσωπο, το διαβατήριό της αν θέλετε, περνάει μέσα από την Ελλάδα. Είναι τη συγκυρία τέτοια που περνάει μέσα από την Ελλάδα. Γιατί αν η Ελλάδα πει, παιδιά μην επιβάλλετε τις κυρώσεις εκθέσεως Μπορέλ, αναστείλτε τες, όχι ακυρώστε τες, αναστείλτε τες. Για να δούμε πού το πάει η Τουρκία. Η Τουρκία θα πάρει τα χρήματα που θέλει για το προσφυγικό, για τα ποσά τα προενταξιακά για να βρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μπει ποτέ, αλλά παίρνει κονδύλια. Παίρνει κονδύλια, έχει δικαιώματα χωρίς να έχει υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν τη συμφέρουν όλα αυτά. Και από την άλλη μεριά, μια τεράστια εταιρεία κατασκευαστική βρετανική σε consortium κοινοπραξία με μια δανέζικη χτίζουν το Χατάι αυτή τη στιγμή. Θα χτίσουν μάλλον το Χατάι, το οποίο σε έκταση είναι όσοι είναι η Κύπρος. Ένα τεράστιο project, το οποίο αν το παντρέψουμε με τα Eurofighters, αντιλαμβανόμαστε την ξαφνική στάση του Σούνακ, του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, που δέχθηκε τον Έλληνα, με αφορμή τα γλυπτά του Παρθενώνα, δέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Επομένως η Τουρκία είχε ως μονόδρομο την Ελλάδα και είχε να κερδίσει από την συνάντηση σωστά. Αυτή. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει κάτι, κέρδισε κάτι, τι πιστεύω. Πολύ σωστά. Σωστά. Η Ελλάδα, κοιτάξτε, πάντοτε την χειραφιλία γιατί θέλει να έχει καλές σχέσεις, καλή γειτονία με αυτό το δίστροπο γείτονα που έχουμε με την Τουρκία. Και ιστορικό εχθρό μας τώρα, μην κρυβόμαστε, από το 1071 από τη μάχη του Μάντσεστερ και μετά, είναι ο ιστορικός εχθρός του ελληνισμού. Ναι, βεβαίως θέλουμε να έχουμε καλή γειτονία. Η καλή γειτονία όμως δεν εναπόκειται μόνο σε εμάς, εναπόκειται να το θέλει και άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά για να την τηρήσει πρέπει να έχει συμφέρον, έχει συμφέρον, αλλά πρέπει και να σε σέβεται. Δηλαδή ουσιαστικά να σε φοβάται ότι μπορεί, ας είσαι στο 1/8 πληθυσμιακά ή σε έκταση από την Τουρκία, να φοβάται ότι μπορεί με τη λογική του Δαβίδ προς τον Γολιάθ να την πλήξεις. Οπότε είναι καλό πάντοτε να έχουμε ένα καλό τσοπανόσκυλο να φυλάει τα πρόβατα, δηλαδή πάντοτε να είμαστε προετοιμασμένοι για τη στραβή και ποτέ να είμαστε εντελώς χαλαροί και καλόπιστοι με τους Τούρκους, γιατί γνωρίζουμε από τα προσωπία που έχουν δείξει τα προηγούμενα χρόνια, αιώνες αν θέλετε. Άρα λοιπόν η Ελλάδα κερδίζει αυτή τη στιγμή την ησυχία της. Δεύτερον, η Ελλάδα λειτουργεί μέσα στις συμμαχίες συμμαχικά. Δηλαδή εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή και τα συμφέροντα και του ΝΑΤΟ όσο μπορεί και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εργολαβικό αντάλλαγμα, αν θέλετε, τη δικιά τους πάλι προστασία και τις δικές εκθέσεις όπου μπορούν και αυτοί να μας βοηθήσουν, σαφώς πάντοτε προτάσσοντας και έχοντας κυρίαρχα τα δικά τους δικαιώματα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει κάτι που το οποίο πιθανολογώ ως διπλωματικό τρίπλα, οι Τούρκοι το λένε τσαλίμ, το ξέρουμε και εμείς ως τσαλιμάκι, έτσι γράφανε στα πρωτοσέλιδά τους, τσαλίμ, ελληνικό τσαλίμι, ελληνική τρίπλα. Ένας άσος τιμαστομανίκη. Πρώτον, ότι αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Ερντογάν βάλεται για τη διπροσωπεία του αυτή, μια κάνει τον Άγριο, τον Ταΐ, μια τον Φιλιρινικό από την αντιπολίτευση. Του λένε πού είναι που θα πας μια νύχτα ξαφνικά, τι είναι αυτά που λες, έχεις υπαναχωρήσει, δεν είσαι αυτός ο δυναμικός ο οποίος παρουσιάζεσαι. Έχουμε κερδίσει στο εσωτερικό αυτό, αλλά κυρίως εξωτερικά έχουμε κερδίσει το εξής. Να βγαίνει το πρόσωπο, το αληθινό της Τουρκίας, όχι πια το προσωπείο, έχει φύγει η μάσκα, το πρόσωπο πλέον της Τουρκίας, το βαθιά αναθεωρητικό, όπου εφόσον θέλει να γίνει και πυρηνική δύναμη και όχι μια απλή περιφερειακή δύναμη, αλλά μια κεντρική δύναμη που θα ορίζει το μέλλον της ανθρωπότητας, όπως λέει ο πρόεδρος Ερντογάν, μέχρι το 2071, αυτό είναι η παρακαταθήκη, το ορόσημο που αφήνει για τις μελλοντικές γενιές των Τούρκων.
Η Ελλάδα τεινωθεί την Τουρκία διπλωματικά, αυτό θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, και ας μην το λένε δημόσιοι Έλληνες διπλωμάτες, γιατί ακούει και άλλη πλευρά. Δεν θα λέμε τον άσωστο μανίκι μας ποιος είναι. Εγώ μπορώ να τον λέω, γιατί δεν είμαι θεσμικός, αλλά οι διπλωμάτες δεν είναι ανάγκη να το λένε. Αλλά το αντιλαμβανόμαστε. Να πέσει στην παγίδα τη Θουκυδίδιο, δηλαδή στο λάκκο που ανοίγει για τους άλλους. Γιατί αν θελήσει να ανοίξει τόσο πολύ τα φτερά της, όπως λέει η παροιμία, όταν ο Θεός θέλει να χαθεί το μερμήγκι, του δίνει φτερά. Τότε θα γίνει πυρηνική δύναμη έστω από το Ακούγιο. Ας μην γίνει και τη Σινόπης ή το άλλο το εργοστάσιο, το πυρηνικό που θέλει στα σύνορά μας κοντά στον Εύρο. Ως πυρηνική δύναμη θα είναι αντίπαλος πλέον των άλλων πυρηνικών δυνάμεων και όχι της Ελλάδος. Δηλαδή τη δουλειά της Ελλάδος, δηλαδή να αφοπλίζει ουσιαστικά την Τουρκία, να μην είναι επιθετική και απειλητική και αναθεωρητική, θα την κάνουν άλλοι για μας. Αυτό ίσως είναι μέσα στα ωφέλη και στα κέρδη, δεν είναι άμεσα, είναι μακροπρόθεσμα. Του βλάκι όμως οικοδομείται η εξωτερική πολιτική, η πολιτική η ευρύτερη και στα θέματα τα εξωτερικά. Βεβαίως, εμείς δεν είμαστε στους G20, η Τουρκία είναι από τους G19, έγινε G17, όλο πτωχεύει, αλλά δεν πτωχεύει. Και αυτό, για να μην μας πιάνει η τοπάθεια, να εξηγήσω το εξής απλό και κλείνω. Η Τουρκία είναι αυτή που είναι, όχι λόγω ικανότητας των αρχηγών της, με τώρα του Ερντογάν, παραδείγματι, η παλιά του Κεμάλ, ή γιατί ως κράτος είναι δομημένο τέτοιο που είναι καλύτερο από εμάς. Η Τουρκία είναι τυχερή και κατέχει χωροταξικά γεωγραφικά ένα χώρο γεωγραφικά χωροταξικά, που ήταν πάντοτε χρήσιμος σε βορρά, νότο, ανατολή, δύση. Εδώ πέρα έχει παιχτεί η ιστορία της ανθρωπότητας από τους αρχαίους χρόνους, τους μέσους χρόνους μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ευρύτερα είναι ενεργειακοί οι δρόμοι, είναι δρόμοι κάποτε του μεταξιού, κάποτε των μπαχαρικών, τώρα της ενέργειας. Από εδώ πέρα παίζεται το παιχνίδι. Η Ελλάδα, θέλοντας και μη μετέχει αυτή τη κακέρα και αυτού του παιχνιδιού, ελπίζουμε χωρίς απώλειες, γιατί στο παρελθόν είχαμε απώλειες αίματος και καταστροφών, να μην τις έχουμε στο μέλλον, να μην τις δούμε και να παίξουμε το χαρτί μας με τη γνώση την οποία έχουμε και την εμπειρία καλύτερα και πιο έξυπνα. Αν όμως ποτέ σε ένα δυστοπικό μέλλον γίνει η σύγκρουση του Χάντιγκτον, όπως αναφέρει, η σύγκρουση των πολιτισμών με κάποιο τρόπο, η οποία συμβαίνει, τουλάχιστον πολιτιστικά και οικονομικά είναι ορατή, η Ελλάδα το στρατόπεδό της ήταν και είναι η Δύση. Της Τουρκίας, κατά τη δηλώση του Ερντογάν, δεν είναι η Δύση, είναι η Ευρασία. Επομένως η Τουρκία, επειδή θα είναι πάντοτε γείτονας αλλά και αντίπαλος συμφερόντων τουλάχιστον, αν όχι αντίπαλος με σφαίρες, με πόλεμη κατάσταση, πρέπει πάντοτε εμείς, ό,τι καλοπιστία και να δείχνουμε, να προετοιμαζόμαστε για εμάς. Και όπως λέγανε οι Ρωμαίοι, αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο, να έχουμε ένα μαντρόσκυλο καλό, ένα τσοπανόσκυλο καλό, να φυλάει τα πρόβατα και να φοβάται και ο λύκος, ο γκρίζος λύκος, ο Μπούσκουρτ, να μην έρθει ποτέ προς τα δω. Τελευταίο ερώτημα για να σας αποδεσμεύσω και να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν ήμασταν παρόντες φυσικά στη συνάντηση, αλλά από τις πληροφορίες που έχουν προκύψει, η αποφυγή να μπουν στο τραπέζι τα καυτά ζητήματα που υπάρχουν δεδηλωμένες διαφορές, προς το παρόν μη γεφυρώσιμες. Ήταν ορθή κίνηση από την χώρα μας ή θα έπρεπε να απαιτήσει να μπουν στο τραπέζι τα θέματα αυτά για να δεχτεί τον Τούρκο Πρόεδρο? Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Έλληνε Πρωθυπουργού μετά τη συνάντηση της Νέας Υόρκης, που θυμόμαστε το Σεπτέμβριο, που είχε πει ότι η Χάγη είναι πολύ μακριά. Και όντως η Χάγη είναι πολύ μακριά. Για να πας στη Χάγη χρειάζεται να συμφωνείς σε πάρα πολλά πράγματα. Η Τουρκία λέει εφόλη σύλληψη, εμείς λέμε μόνο για εφαλοκρεπίδα και ΑΟΣ. Ναι. Άρα πώς θα πάμε στη Χάγη? Αλλά όσο ότι πήγαμε στη Χάγη κάποια στιγμή, σε μελλοντικές γενιές, αργά ή γρήγορα, πες ότι πάμε στη Χάγη. Ποιος είναι ο δικαστικός επιμελητής ή ο αστυνομικός, ο διεθνής αστυνομικός, ο οποίος θα επιβάλλει την απόφαση της Χάγης στην Τουρκία, αν η Τουρκία δεν θέλει να την τηρήσει? Κανένας. Είναι μόνο το Συμβούλιο Ασφαλείας, το ΙΕ και η Ανώγρανη, που από τη γνώση και από την εμπειρία που έχουμε στην Κύπρο, δεν του σέβεται καθόλου η Τουρκία. Και μάλιστα τον Αύγουστο στην Πύλα, όπως θυμόμαστε, κάποιοι Τουρκοκύπροι πολίτες, ιδιώτες, πήραν παραμάσχαλα με κάτι μπουλντόζες, χωρίς όπλα, με μπουλντόζες την ειρηνευτική δύναμη και την πέταξαν στη θάλασσα. Άρα λοιπόν δεν σέβεται η Τουρκία ό,τι και να υπογράψει μαζί της, αν δεν θελήσει να το σεβαστεί. Γι' αυτό πάντοτε, ό,τι και να γίνει, ό,τι και Χάγη και να έρθει στο μέλλον, θα πρέπει να είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση για το τι απεργάζεται. Ξαναλέω, όχι υποχρεωτικά πολεμικά. Γιατί δεν είναι της λογικής του πολέμου κατά της Ελλάδος. Είναι στη λογική της πολιορκίας, αν θέλετε, ότι μπορεί να πολιορκεί την Ελλάδα ή η Ελλάδα να επαναχωρεί και να κερδίζει ανέμακτα η Τουρκία. Και αυτό όμως πόλεμος είναι, άρα πρέπει πάντοτε να είμαστε σε εγρήγορση και να ξέρουμε τι απεργάζεται. Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο και τη συζήτηση αυτή, κύριε Σταθακόπουλε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.